Φίλες και φίλοι, στην Ελλάδα το κίνημα του δημόσιου νερού κατάφερε την τελευταία δεκαετία να αποτρέψει την άμεση ιδιωτικοποίηση του νερού, καθώς και να θέσει σημαντικά εμπόδια στην έμεση ιδιωτικοποίηση παύλα εμπορευματοποίηση και να διασώσει προς όφελος της κοινωνίας την καθολική πρόσβαση σε ποιοτικό πόσιμο νερό, σε ποιοτικές υπηρεσίες αποχέτευσης, προς όφελος αφενός της διατροφικής αλυσίδας αλλά και των αγροτών μας, διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο φθηνό αγροτικό νερό. Το κίνημα του δημόσιου νερού προσέφερε πολύτιμη επίσης υπηρεσία στους εργαζόμενους στον κύκλο του νερού και κυρίως στους υδροδοτούμενους πολίτες, αφού στη δύσκολη αυτή συγκυρία που ζούμε έχουν πρόσβαση με προσιτό τιμολόγιο και νερό στις βρύσεις των σπιτιών τους 24 ώρες το 24ωρο. Οι αποφάσεις του ΣΤΕ 1906 του 14, 190 και 191 του 2022 αλλά και 1886 του 22, τις οποίες οι προηγούμενοι ομιλητές αναφέρθηκαν εκτενώς, αποτελούν σταθμό για τον καλύτερο σύμμαχο για την προσπάθειά μας. Η δικαιοσύνη έκανε το χρέος της. Οι εργαζόμενοι βοήθησαν με όλες τους τις δυνάμεις για να υπάρξουν αυτά τα αποτελέσματα. Οι εργαζόμενοι επίσης και τα συνδικάτα στον κύκλο του νερού στην Ελλάδα στάθηκαν μαζί με την κοινωνία και το περιβάλλον υπέρ του δημόσιου νερού και δεν έδρασαν όπως συνήθως κατηγορούμαστε από το οικονομικό και το μηντιακό σύστημα συντεχνιακά και ιδιωτελώς. Τα κινήματα δημόσιου νερού, οι δήμοι, οι περιφέρειες κλπ. Στήριξαν αυτή την προσπάθεια. Γεγονός που αποτέλεσε και μία από τις βασικές παραμέτρους της μέχρι τώρα διάσωσης του νερού. Τώρα το λόγο έχει η κοινωνία συνολικά. Αυτή πρέπει να απαιτήσει από τη σημερινή κυβέρνηση αλλά και τη μελλοντική να σταματήσει να παίζει με τις ζωές των πολιτών. Πριν εξειδικεύσουμε τους στόχους μας περαιτέρω, θα σας δώσουμε μία εικόνα για τη σημερινή λειτουργία της ΕΙΔΑΠ, παρόλο που υπάρχουν και ισχύουν οι αναφερθήσεις αποφάσεις του ΣΤΕ. Χιλιάδες πολίτες μας, φίλες και φίλοι, αυτή τη στιγμή μένουν χωρίς νερό αφού εκτελούνται εκτεταμένες διακοπές για αφελές ποσών άνω των 100 ευρώ. Εδώ να πω ότι το πρόγραμμα των διακοπών έχει σχέση και με τις ανάγκες του εργολάβου για να βγαίνει και το μεροκάματο, όπως λέμε, του εργολάβου, δυστυχώς. Η αρνητή της σημερινής διοίκησης Αχίνης στην ΕΙΔΑΠ συνδέεται δυστυχώς για πρώτη φορά με την αύξηση των εσόδων με κάθε τρόπο. Τι σημαίνει αυτό? Χρησιμοποιούνται οι πρακτικές εταιρείες, όλο και περισσότερες διακοπές, προκειμένου όπως καταλαβαίνετε να αυξηθούν τα έσοδα, αλλά και ο μισθός της διοίκησης αυτή τη στιγμή στην ΕΙΔΑΠ. Και όλα αυτά, παρόλο που το ΣΤΕ λέει ότι είναι σε εντελώς αντίθετη κατεύθυνση και λέει ότι το πρώτο κριτήριο είναι οι ανάγκες του κόσμου. Ακολουθείται επίσης μια εξοργιστική μερισματική πολιτική που έφτασε δυστυχώς φέτος το 97%. Δηλαδή επιστράφηκε στους μετόχους το σύνολο των κερδών που είχε η ΕΙΔΑΠ φέτος και αντί να επενδυθούν στο δίκτυο για τη βελτίωση του δικτύου και την εξυπηρέτηση επίσης των ευάλωτων ομάδων. Επομένως, λέμε όχι σε αυτά τα χαρακτηριστικά όπως τα περιγράψαμε. Ζητάμε το σεβασμό των αποφάσεων του ΣΤΕ και απαιτούμε άμεση επιστροφή των μετοχών από το υπερταμείο, στο Υπουργείο Οικονομικών. Άμεση υπογραφή σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου και της ΕΙΔΑΠ ΑΕ για 20 τουλάχιστον χρόνια ακόμα, προκειμένου η δημόσια ΕΙΔΑΠ να λειτουργεί και να συντηρεί το ΕΙΣ. Είναι αυτό που κερδίσαμε τελευταία απόφαση, δηλαδή από τα δηληστήρια και μέχρι τον Έμπνο θέλαν να βάλουν, να κάνουν ΣΔΙΠ και έναν ιδιώτη ουσιαστικά να διαχειρίζεται ένα σύστημα που μόνο η ΕΙΔΑΠ μπορεί και το κάνει σωστά τα τελευταία 70 χρόνια. Μόνο έτσι μπορεί να διασφαλιστεί ότι 5 εκατομμύρια πολίτες θα έχουν ποιοτικό νερό στις βρύσεις του. Κλείνοντας, πρέπει να αναφερθεί ότι παρόλο ότι ορισμένες φορές ως πολίτες εκδηλώνουμε τη δυσαρέσκειά μας για αποφάσεις της δικαιοσύνης, οφείλουμε στο θέμα του νερού
να εκφράσουμε τη βαθιά μας ευγνωμοσύνη για τη στάση της Ολομέλειας του ΣΤΕ. Οι αποφάσεις για το νερό δίνουν ένα σαφέστατο μήνυμα στην κυβέρνηση και αποτελούν ένα όπλο μεγάλο για την κοινωνία, με τη χρήση του οποίου μπορεί να απαιτήσουμε να εφαρμοστούν οι παραπάνω αποφάσεις. Φίλες και φίλε, να σκεφτούμε και να συνδυάσουμε με το άλλο κοινωνικό αγαθό, το ρεύμα. Εάν υπήρχε το προηγούμενο διάστημα ισχυρή αντίδραση της κοινωνίας στη διάλυση της ΔΕΗ, όταν έφευγε το ΔΕΛΤΑ, όλοι το νομίζαμε ότι είναι κάτι δεν έχει σχέση με εμάς. Που υλοποιήθηκε λοιπόν το τελευταίο διάστημα, δεν θα ζούσαμε αυτό το δράμα με το ηλεκτρικό ρεύμα. Γι' αυτό αποκτάει ακόμα μεγαλύτερη σημασία η προσπάθειά μας. Λέμε λοιπόν να μην γίνει το νερό σαν το ρεύμα ακριβό. Ευχαριστώ πολύ.